ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τουλάχιστον παλιός κόκκινος αντιπρόεδρος, τον θυμάμαι. Έτσι, έτσι. Ακόμα αντιπρόεδρος. Και πρόεδρος, και πρόεδρος. Και πρόεδρος, εντάξει. Αλλά και αντιπρόεδρος. Στα χαρτιά αντιπρόεδρος. Στα χαρτιά αντιπρόεδρος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τότε. Γιάν, ωραίο γκολ πάντως βάλατε χθες. Πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε και τον Νικό. Πολύ ωραίο γκολ. Α, για τον Ολυμπιακό λες τώρα. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Να πούμε. Υπέροχο. Ένα υπέροχο γκολ. Γελάκι Ολυμπιακή, λοιπόν. Ούτε αυτοί δεν το περιμένανε. Ποδοσφαιρική ευφυΐα. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ευφυΐα και... Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, υπάρχουν και αυτά τα γκολ. Φυσικά, φυσικά υπάρχουν. Εντάξει, τουλάχιστον γίναμε viral. Σίγουρα δηλαδή. Καλά, τώρα, μιλάμε, θα παίξει. Αυτό θα παίξει παντού. Και πώς τυχαίνει με τον Άρη τέτοια γκολ. Έμα τώρα αυτό είναι. Εδώ οι παοξίδες, οι παοξίδες. Λοιπόν. Θα σας πικάρω λίγο. Ας ελπίσουμε στον επόμενο γύρο να έχουμε πάλι κάτι τέτοιο. Να γίνουμε viral και με τους επόμενους γύρους. Ωραία, για να. Επόμενους αντιπάλους. Για να δούμε, για να δούμε. Είτε Γιάννενα είτε οτιδήποτε. Προς στιγμή να αφήσετε τους τώρα την Κυριακή εδώ τους παοξίδες και τους Αριανούς να σκοτωθούν την Κυριακή. Περιμένετε λίγο. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, Νίκο, ας επανέλθουμε στα δικά μας, στην αγαπημένη μας Καλλιθέα. Τι θα κάνουμε, ρε Νίκο? Τι θα κάνουμε? Κανείς δεν ξέρει, έτσι. Διαβάζουμε site 24 ώρες το 24ωρο. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ή όταν υπάρχουν βγαίνουν στη συνέχεια, αλλάζουν, που παίζουν με τις λέξεις. Από απόφαση γίνεται... πώς το γράψανε ακριβώς, έτοιμα προς την εκτελεστική επιτροπή, τέλος πάντων. Ναι. Αυτή τη στιγμή, σαν Καλλιθέα, ξεκινήσαμε προπονήσεις. Κακά τα ψέματα, αυτό που θέλαν τουλάχιστον. Πόσοι είστε στις προπονήσεις, πόσοι είστε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε αρκετοί. Σχεδόν όλοι, δηλαδή εκτός από δύο απουσίες, γιατί έχουμε και τους φαντάρους. Ο Κωστάκης ο Κύρου και ο Χάκιας ο Βαγγέλης είναι φαντάρι, οπότε δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Κοίταξε, μπήκα ένα ρυθμό τέλος πάντων. Γίνανε τα απαραίτητα τεστ. Ευτυχώς υπάρχουν τα δωρεάν τεστ που κάνει ο Δήμος. Τα rapid. Ναι. Αφού με αυτό καλύπτει την απόφαση που έχουμε μέχρι στιγμής. Κάνανε rapid test, λογικά θα μπορούν, θα κάνουν κάθε Δευτέρα τα περισσότερα παιδιά, λίγο να έχουμε και τις απαραίτητες επιφυλάξεις. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαστε κόκκινη περιοχή, που σημαίνει ότι επιτρέπονται οι ομάδες που συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική να κάνουν προπονήσεις. Οπότε κάνουμε προπονήσεις. Τώρα βέβαια κατά πόσο θα είμαστε κόκκινοι σήμερα, αύριο... Μα κόκκινη είναι όλη η Ελλάδα. Κόκκινη είναι όλη η Ελλάδα. Τώρα είναι, έχει... το καινούριο είναι κόκκινο και βαθύ κόκκινο. Ναι. Έτσι, ναι. Κοκκίνησε η Ελλάδα πάντως, έτσι. Επιτέλους. Με άλλο τρόπο, δηλαδή, αλλά εντάξει. Θα την ξαναμαυρίσουμε. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα γίνει... πώς θα πάει το θέμα, σίγουρα... Εμείς θέλουμε να παίξουμε, Νίκο, να το ρωτήσουμε λίγο διαφορετικά. Εμείς θέλουμε να παίξουμε. Δηλαδή, κανένα νόημα. Είναι ρητορική. Σωστό. Η ερώτηση και ρητορική απάντηση μπορείς να πάρεις. Ναι, θα παίξουμε. Ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε η ανακοίνωση του Συλλόγου και είπε, όπως και έγινε τη Δευτέρα το πρωί, καταθέσαμε την απάντηση προς την ΕΠΟ ότι θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Ναι. Και πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Αλλά, ναι. Πού να συμμετέχουμε, σε τι? Σε ένα πρωτάθλημα δύο γύρων, Τετάρτη Κυριακή, γιατί 28 Μαρτίου με 30 Ιουνίου είναι 4 μήνες. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, ναι, ναι, ναι. Θέματα είναι 3 μήνες.
επί 4 εβδομάδες 12, επί 2 αγωνιστικές 24, δηλαδή Τετάρτη Κυριακή. Βγάζουμε την Κυριακή του Πάσχα, μας μένουν δηλαδή 24 αγωνιστικές. Άρα ξεκινάμε 28 Μαρτίου και παίζουμε Τετάρτη Κυριακή, άμπραβο, χωρίς απρόπτα, για να τελειώσουμε 28 Ιουνίου. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας, θεωρητικά, από τις 13 αγωνιστικές έχουν γίνει 3 του πρώτου γύρου. Ναι. Ωραία. Άρα μέσω κλεισαφώς καλυπτόμαστε με Τετάρτη Κυριακή. Και ποια ομάδα μπορεί να παίξει Τετάρτη Κυριακή ερασιτεχνική κατηγορία, έτσι. Το γάμα εθνική είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι εθνική ερασιτεχνική κατηγορία. Θέλετε να την πείτε δέλτα εθνική, θέλετε να την πείτε γάμα εθνική, θέλετε να την πείτε όπως θέλετε, είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Τα μισά παιδιά πάνε σχολείο, από τα μισά παιδιά που πάνε σχολείο οι περισσότεροι δίνουν πανελλήνιες σε 3 μήνες και τα άλλα μισά παιδιά είναι ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές που δουλεύουν στα χωράφια, στις καφετέριες, αν στις καφετέριες είναι κλειστές. Σωστό και σε οποιαδήποτε δουλειά. Ποιος από αυτούς μπορεί Τετάρτη Κυριακή να ακολουθήσει τέτοιο πρόγραμμα? Ούτε επαγγελματίες. Ούτε επαγγελματίες. Δηλαδή, να αυτό πρέπει να πας μία... ούτε με επαγγελματίες που υποτίθεται έχουν και ένα επίπεδο προπονήσεων, αντοχών, φυσικής κατάστασης. Κακά τα ψέματα, σε συζητήση που είχαμε και με τον Πασχάλη, τον προπονητή μας, είπε ότι πρέπει να πας σε ένα τέτοιο ρυθμό Τετάρτη Κυριακή, αλλά βαριά με μία προπόνηση την εβδομάδα. Και για 3 μήνες θα το κάνουν. Θα βγει. Okay, αλλά δεν γίνεται, υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν τα σχολεία, υπάρχουν οι δουλειές, υπάρχουν πολλά και διάφορα. Και μετά συνεχίζουμε. Πετράμε αυτό το στάδιο. Που δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό το στάδιο, έτσι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει, πρώτο Θεός το καταφέραμε το καλοκαίρι, έχει 4 μαθητές λυκείου. Ωραία. Δεν μπορούν αυτοί να φύγουν κάθε Τετάρτη πρωί. Άμα σε κάτσει Τετάρτες εκτός έδρας, δεν μπορούν να φύγουν κάθε Τετάρτη πρωί να φεύγουν από το σχολείο για να πάνε στην Λευκάδα και στην Άρτα και στο Μεσολόγιο. Ή να τελειώσουν το σχολείο και μετά στα καπάκια να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Okay, μπορεί να σε κάτσει 4 εντός. Οι Τετάρτες να είναι όλα εντός. Λέμε τώρα είσαι τυχερός και σε κάθονται εντός. Φεύγουν από το σχολείο, πετάγονται δίπλα στο γήπεδο και μπαίνουν, παίζουν μπάλο. Πάει αυτό. Δεύτερον, ξεκινάει η ομάδα να πάει την Κυριακή το πρωί στο Λευκάδα, δεύτερη αγωνιστική, πάμε στο Τηλικράτη. Η ομάδα πού θα φάει? Γιατί πρέπει να φάνε 4 ώρες πριν το παιχνίδι. Α, βέβαια, η Καστοριά δεν μπορεί να φάνε. Η λογική της ομάδας τόσο καιρό ήταν, ξεκινάμε το ταξίδι, περίπου μέσα της διαδρομής σταματάμε, βρίσκουμε, έχουμε μιλήσει, έχουμε βρει μαγαζί, καθόμαστε, μας έχουν έτοιμο το φαΐ, τρώνε τα παιδιά, συνεχίζουμε το ταξίδι, ώστε να είσαι 2 ώρες πριν το παιχνίδι στο γήπεδο και να έχεις φάει, εννοείται, άλλες 2 ώρες πριν. Άλλο είναι θα πολύ φάνε με κλειστά όλα τα μαγαζιά. Ναι. Έτσι. Και άντε και αυτό το περνάμε. Θα πάρουμε τηλέφωνο, θα μας τα έχουν έτοιμα, θα πάρουν σε κουτάκι το μακαρόνι και την κότα και θα τη φάνε στο, έξω από το λεωφορείο. Το επόμενο και το από τα πιο βασικά είναι τα rapid test. Δεν είναι μια φορά τη εβδομάδα τα rapid test. Κανονικά θα έπρεπε να είναι, για να έχεις, να είσαι εντάξει, πρέπει να είναι κάθε Δευτέρα και κάθε Σάββατο. Ναι. Πριν και μετά τον αγώνα δηλαδή. Βλέπουμε εδώ αγώνες EuroLeague και Champions League που πάνε υποτίθεται καθαροί και την επόμενη μέρα έχουν 100% κρούσματα. Δηλαδή, μην βάλουμε τα χεράκια μας και βγάλουμε τα ματάκια μας. Τα παιδιά, όλοι, η διοίκηση, έχουμε και οικογένειες, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι η μπάλα. Οκ, okay, είναι η τρέλα μας, είναι η αρρώστια μας. Ωραία, ναι, σωστό. Μας λείπουν τα Σάββατα, μας λείπουν οι Κυριακές. Εννοείται. Μας λείπουν το κάθε απόγευμα προπόνηση. Δηλαδή, μας λείπουν όλα αυτά. Αλλά είναι λίγο και ο φόβος της υγείας, έτσι. Το θέμα είναι αν είναι να γίνει. Και αν είναι να ξεκινήσει σωστά, οργανωμένα και με στήριξη. Ναι. Δεν γίνεται με στήριξη, βέβαια. Με στήριξη. Κοίταξε Δημήτρη, η στήριξη είναι στο μυαλό του καθενός είναι λίγο, ξέρεις, μπερδεμένη. Ναι. Βγήκανε και είπανε 50% διαιτησία. Χειροκροτήσανε.
50% στη διαιτησία, άρα είμαστε εντάξει. Θέλει 50% στη διαιτησία. Είναι η μισθοδοσία των διαιτητών. Οι διαιτητές με τους παρατηρητές είναι όλοι μαζί 360 ευρώ. Το 50% είναι 180 ευρώ. Άρα τι θα γλιτώσει, 180 ευρώ από τα 700, γιατί τα υπόλοιπα είναι μεταφορικά. Α, μπράβο. Δηλαδή το εξοδολόγιο δεν θα είναι 700, ok, θα είναι 500. Πού θα τα βρεις τα 500 ευρώ με κλεισμένο των θυρών? Και όχι μόνο με κλειστές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να στηρίξουν τις ομάδες. Ναι, δηλαδή έτσι. Γιατί οι επιχειρήσεις μας τίμησαν, μας βοήθησαν στην αρχή του, στα μέσα του καλοκαιριού, στην αρχή της σεζόν, και οι άνθρωποι είναι κλειστοί την άλλη εβδομάδα, έτσι, ακριβώς σε μία εβδομάδα κλείνουμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο κλειστή, εντάξει, δηλαδή όσο και τρέλα και αρρώστια να έχουν να σε βοηθήσουν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να είναι εφικτό να ξεκινήσει. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έτσι νομίζω. Και αν το είπε και ο κύριος Τραδαφύλου, δηλαδή, και ο κύριος Τραδαφύλου δεν το βλέπει. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε φοβερή επικοινωνία με την ΕΠΣ. Συζητάμε δηλαδή συνέχεια το τι μπορεί να γίνει, τι θα γίνει, τι θα βρούμε μπροστά μας. Είναι πολύ δύσκολα να ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είναι πολλά, σας είπα. Το απλό που είπε ο Πασχάλης ο Δημητρίου πριν κάνα 15 μέρες σε συνέντευξη, είναι 10 ομιλία από 14 ομάδες. Είναι 140 ομάδες. 136 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Επί 20, για να μην σε βάλω 40 άτομα, εγώ σε βάζω 20, αμέσως πάμε στα 270, έτσι. 2.000 ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι, δηλαδή θα βάλουμε τα χεράκια μας και θα βγάλουμε τα ματάκια μας. Δεν είναι ούτε Football League, ούτε Super League 2, που είναι 10 ομάδες και μπορούν να κάνουν καλύτερο έλεγχο. Εμείς εδώ θα έχουμε να κάνουμε με 10 νομούς που, αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή, είναι όχι κόκκινη, είναι βαθύ κόκκινο προς το καφέ. Ήδη είναι σε αυστηρό lockdown, διάβασα Άρτα, Λευκάδα... Ναι, ναι, αρκετές συνεργές πια. Αμφιλοκία, κάπως έτσι. Την άλλη εβδομάδα εμείς πάμε στη Λευκάδα, στον Τηλικράτη. Πώς θα πάμε? Όπως πήγαμε την πρώτη αγωνιστική στον Άγιο Ματθαίο, στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Φτάσαμε στην Κέρκυρα όλοι με τις μάσκες. 25 άτομα αποστολή, φτάσαμε στην Κέρκυρα και μας κοιτούσαν σαν λεπρούς. Γιατί στην Κέρκυρα δεν είχε φτάσει αυτό το θέμα. Μας κοιτούσαν που κυκλοφορούσαμε με τις μάσκες και μας κοροϊδεύανε. Ήτανε, δηλαδή, είναι διαφορετικά το πώς αντιμετωπίζει και πόσο, η κάθε περιοχή, έτσι. Και πόσο μάλλον ξέρουμε. Η Καστοριά με αυτά που έχει τραβήξει είμαστε άψογοι. Άψογοι. Στο τόσο καιρό, δηλαδή να προσέξουμε να κάνουμε. Τώρα ξαφνικά να φύγει η Καλυθέα από εδώ, να πάει στην Λευκάδα και να γυρίσει την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα πρωί εδώ να μπαρουτιάσουμε όλοι. Όχι ότι τώρα και τη Λευκάδα που αναφέρω, έτσι το αναφέρω, γιατί είναι το πρώτο θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι που έχουμε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό και πόσο τσαμπουκαλεμένη απόφαση θα είναι να βγει κάποιος επίσημα και να πει, ξέρετε κάτι κύριοι, γάμα εθνική, τέλος για φέτος. Τέλος. Ναι, ας πούν κάτι, ναι, ας πούν κάτι. Ναι, έτσι. Τέλος, αυτό το είναι πράγμα το είναι απίστευτο. Αυτό είναι το χειρότερο, νομίζω, το ότι τόσο έτσι, καιρό δηλαδή, απλά λέμε. Σε 20... Ή κόψτο ή άστο. Σε 23 μέρες. Ή κόψτο ή ξεκίνατο. Ή κόψτο ή ξεκίνατο. Θα μπορούσε, εγώ είμαι η άποψή μου σαν Νίκος, ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε να ξεκινήσει. Ωραία. Το ερασιτεχνικό. Άστε. Το τοπικό εδώ. Να παίξουν οι ομάδες, να δώσουν, να αθληθεί ο κόσμος. Ναι, σε κλειστά πλαίσια, είσαι εδώ, μέσα στο νομό. Δεν θα μπορεί ελέγχεται να πιο πολύ, μετάδοση. Ελέγχεται πιο εύκολα. Ίσως. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ αν σαν Νίκος θα παρακαλούσα να ξεκινήσει το τοπικό, να μπορούμε λίγο να πάμε να δούμε και κανένα παιχνίδι. Έτσι, σωστό και αυτό. Λίγο... Να αρχίσεις λίγο να μπαίνεις, να αρχίσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές να μπαίνουν σε μια άμα φόρμα. Άμα μας επιτρέπανε να συμμετέχουμε κι εμείς στο πρωτάθλημα κάπως. Δηλαδή έτσι. Να ζήσουμε πάλι αυτά που μας λείπουν. Έτσι. Ωραία.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Με αυτά που βλέπουμε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.